Μια όμορφη ημέρα για να επιβραβεύσουμε τα παιδιά που και όλα τα σχολεία που με πολύ χαρά και με πολύ δημιουργικότητα συμμετείχαν στο Eco Festival. Ένα φεστιβάλ το οποίο μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά δίνει πάρα πολλά για το μέλλον, περνώντας τα σωστά μηνύματα για την προστασία του περιβάλλοντος σε όλα τα παιδιά και στις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης. Να πω από την πλευρά του Δήμου πάρα πολλά συγχαρητήρια και στην υπηρεσία που το έφερε εις πέρας με πολύ μεγάλη επιτυχία και με πολύ διάθεση, και σε όλους όσους ασχολήθηκαν για να επανέλθει έτσι αυτός ο θεσμός, τον οποίο πιστεύουμε και ελπίζουμε και έχουμε τη διάθεση να τον επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό τέτοια μηνύματα να περνάνε στις νέες γενιές. Το μόνο πράγμα που θέλω να πω δημόσια είναι να ευχαριστήσω τη μητέρα μου, αλλά και την Αθανασία Τσιωμάδη, μαθήτριά μου από το σχολείο, για τον αγώνα που έδωσαν και οι δύο για να φέρω αυτές τις ψήφους ως τις μεγαλύτερες ψηφοφορίες, ώστε να κερδίσει το έργο μου. Για τη ζωγραφική μου, από πού το εμπνεύστηκα, δεν έχω να πω κάτι από πού το εμπνεύστηκα. Το σκέφτηκα ένα βράδυ και ήθελα να δείξω ότι όσο και αν προσπαθεί ο άνθρωπος με τα επιβλητικά του κτίρια και το τσιμέντο να εξαπλωθεί στη φύση, περνάει αδιάφορο, διότι η ομορφιά της φύσης τα ξεπερνάει όλα. Αυτό ήθελα να συνδυάσω μέσα σε αυτό το έργο. Αυτό. Το πίστευες ότι θα κερδίσεις? Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν το πίστευα. Ήταν στο ποδιού μια ζωγραφιά, την οποία η μητέρα μου πίστεψε και μου λέει κάντο και όπου βγει. Και στην τελική... Όταν λες στο ποδιού, πόσο καιρό στο ποδιού... Ένα βράδυ. Ένα πολύ βράδυ ασχολήθηκα, ναι. Και απλά λέω γιατί όχι. Και εφόσον μου είπαν οι καθηγητές μου, δες και αυτά τα έργα, μου λένε πίστεψέ το. Έβαλα ένα σωρό άτομα, έβαλε και η μητέρα μου, όσους περνούσαν από το γραφείο να βάζουν να ψηφίσουν. Και μάζεψα τους ψήφους τσούκου τσούκου μέσα σε ένα βράδυ και βγήκε πρώτο. Θα ήθελες να ασχοληθείς επαγγελματικά με τη ζωγραφική? Θέλω να περάσω αρχιτεκτονική σε κάποιο πολυτεχνείο, η αλήθεια είναι. Έκανα σχέδιο στο παρελθόν για ένα χρόνο. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω έμφαση στη ζωγραφική και μου αρέσει αυτό. Εκτονώνομαι, εκφράζομαι, είναι ο τρόπος μου να επικοινωνώ. Κάνω εδώ πέρα τη γη που είναι μισή καθαρή και μισή βρώμικη. Και εγώ πιστεύω ότι είναι πιο καλύτερο να είναι καθαρή από το να είναι βρώμικη. Αυτά. Σου αρέσει η ζωγραφική? Μου αρέσει. Γιατί επέλεξες να κάνεις αυτή τη ζωγραφική? Να κάνεις τη γη μισή καθαρή, μισή... Για να περάσουμε ένα μήνυμα. Mm-hmm.